Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ και οι εργαζόμενοι σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή αγωνιστική χρονιά και σας καλωσορίζουμε. Ο σκοπός της σημερινής σύσκεψης με την παρουσία σας και μόνο επιτεύχθη. Για ακόμη μία φορά, σαν ένα σώμα, σαν μια ψυχή, δίνουμε δυναμική απάντηση στον εμπαιγμό και την κοροϊδία. Όλοι μαζί δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να βάλουμε πλάτη στο έγκλημα να παραμείνει κλειστό το εργοστάσιο και τα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τα επιδόματα ανεργίας. Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το δικαίωμα στη ζωή και την εργασία. Δεν πρόκειται να υποταχθούμε στις επιλογές της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων που υπερασπίζεται. Η πολιτική της κυβέρνησης έχει χρεοκοπήσει για τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού. Είναι επιτυχημένη όμως για τα συμφέροντα των επενδυτών. Η κυβέρνηση μετέτρεψε τη ΛΑΡΚΟ από θησαυρό σε κουφάρι. Με σχέδιο και συνειδητή επιλογή έχει σταματήσει τη λειτουργία της σε μια περίοδο που οι τιμές του νικελίου έχουν σταθεροποιηθεί στα ύψη. Με σχέδιο και συνειδητή επιλογή, κάθε ώρα που περνά, η πολιτική της βάζει δυναμίτη στα θεμέλια της ΛΑΡΚΟ καθημερινά και την κρεμίζει. Με την πολιτική της, οι μηχανές σκουριάζουν και τα παιδιά πεινάνε. Και εμείς δεν έχουμε άλλον δρόμο εκτός από το να συνεχίσουμε τον αγώνα έτσι ώστε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Έτσι ώστε με τη δουλειά και τον υδρότα μας να ξεσκουριάσουμε τις μηχανές, να την ξαναχτίσουμε, να την κάνουμε να ξαναλειτουργήσει ενιαία, έτσι ώστε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, να ταΐσουμε τα παιδιά μας με το τίμιο μεροκάματο. Ο αγώνας μας αποκάλυψε στην κυριολεξία ότι ενώ υπήρχαν χίλιοι τρόποι και δυνατότητες χρηματοδότησης, υπήρχαν χίλιες προτάσεις που θα διασφάλιζαν όλες τις θέσεις εργασίας, το δημόσιο συμφέρον, τη συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας, τον εξυγχρονισμό με την παραπέρα ανάπτυξη, η κυβέρνηση, ως συνέχεια όλων των προηγούμενων, στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διάλεξε την απαξίωση. Η σιωπή απέναντι στους προβληματισμούς των εργαζομένων αποτελεί τη φωναχτή απάντηση που δίνουν οι ρεαλιστικές μας θέσεις και προτάσεις. Γιατί στον επενδυτή θα δώσουν ευνοϊκό τιμολόγιο ενέργειας και στην κρατική ΛΑΡΚΟ δεν μπορούσαν να δώσουν? Δεν το λέμε εμείς. Ο ίδιος ο Υπουργός το ομολόγησε στη τελευταία συνάντηση, ο κύριος Κρέκας. Γιατί στον επενδυτή θα διαγράψουν το πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων και στην κρατική ΛΑΡΚΟ δεν μπορούσαν να το διαγράψουν? Δεν το λέμε εμείς. Ο Υπουργός το Οικονομικών το λέει, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, ο κύριος Ταϊκούρας. Γιατί τα χρήματα που έδωσαν για να πραγματοποιήσουν καθάριση, τα οποία ξεπερνούν τα 75 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν τα έδωσαν για επενδύσεις στην κρατική ΛΑΡΚΟ? Γιατί την αυτοχρηματοδότηση από την πώληση των ρήπων, παραγωγής και υποπροϊόντων που πήρε η ΛΑΡΚΟ τα τελευταία τρία χρόνια, που ξεπερνούν στο σύνολό τους τα 300 εκατομμύρια, τα κατασπατάλησαν στις ανάγκες της ειδικής διαχείρισης και της εκποίησης και δεν τα επένδυσαν στην κρατική ΛΑΡΚΟ για τον εξυγχρονισμό? Όλα αυτά τα χρήματα, και χωρίς να μας έκοβαν του μισθούς, γιατί αξίζει να σημειώσουμε πως έχουν σπαταλήσει και 45 εκατομμύρια ευρώ που υφαρπάξαν από την τσέπη μας μέσα στην τριετία, που λείπουν από το ειστέρημά μας, που λείπουν από τις τοπικές κοινωνίες, όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν έφταναν και περίσσευαν έτσι ώστε σήμερα να είχε εξυγχρονιστεί η ΛΑΡΚΟ και να λειτουργούσε με φούλ τις μηχανές σε συνθήκες ασφαλούς εργασίας. Να είχε δημιουργηθεί μονάδα αναξίδωτου του χάλιβα και μονάδα παραγωγής νικελίου και κοβαλτίου που θα αξιοποιείται στην ηλεκτροκύληση και να γέμιζαν τα κρατικά ταμεία χρήμα. Να είχαν ανοίξει επιπλέον εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και να υπήρχε πραγματική ανάπτυξη για τα λαϊκά συμφέροντα. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη. Όχι μόνο απέναντι στους εργαζομένους της ΛΑΡΚΟ, αλλά απέναντι στο σύνολο του λαού. Το αντίτιμο που προσφέρουν οι επενδυτές στους διαγωνισμούς εκποίηση είναι ο όρος της ξεφτύλας και του σκανδάλου. Το πρόγραμμα κεφαλαίων και επενδύσεων που κατέθεσαν είναι μικρότερο
από τα κεφάλαια που σπαταλήθηκαν από τη τσέπη του ελληνικού λαού και των εργαζομένων για την εκαθάριση της ΛΑΡΚΟ τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή, όχι μόνο είναι έτοιμοι να τη δώσουν έναντι πινακίου φακής, αλλά αυτά που θα επενδύσει ο νέος επενδυτής, εάν θα επενδύσει, θα είναι επιδοτούμενα και λιγότερα από αυτά που σπατάλησε η κυβέρνηση για να την κάνει κουφάρι. Τα σωματεία μας με στοιχεία αποκαλύπτουν το πάρτι που γίνεται για να οδηγηθεί η ΛΑΡΚΟ με 1 ευρώ στα επιχειρηματικά συμφέροντα. 6 μήνες μετά από την άρων-άρων πάση λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και την ομαδική απόλυσή μας, ο αναμενόμενος θησαυρός που θα έβρισκε η κυβέρνηση αποδείχθη άνθρακας. Οι δεσμευτικές προσφορές στους εγκληματικούς διαγωνισμούς εκποίησης έχουν ανοίξει εδώ και 3 μήνες. Και από ό,τι όλα δείχνουν, η διαδικασία έχει κολλήσει στο καυγά των υποψήφιων επενδυτών και των πολιτικών δυνάμεων που τρέχουν να εξυπηρετήσουν τον έναν ή τον άλλον. Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε προτιμητέο επενδυτή την κοινοπραξία της Στέρνα με τον κύριο Δασκαλάκη, η οποία ήταν μόνη της στο διαγωνισμό για την παραχώρηση του εργοστασίου. Το αντίτιμο της οικονομικής προσφοράς, 5 εκατομμύρια ευρώ για το μοναδικό εργοστάσιο στην Ευρώπη που αν το κόψει σίδερα αυτή τη στιγμή ο Παλιατζής, η αξία του ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Που η αποθήκη του και μόνο τα ανταλλακτικά που έχει ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Που αν το ξαναβάλουν σε λειτουργία, 3 μέρες παραγωγή αρκούν για να καλύψουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Αν αυτό δεν είναι σκάνδαλο, τότε τι είναι? Στο διαγωνισμό της ειδικής διαχείρισης για τα μεταλλεία που περιέχουν 1 εκατομμύριο στρέμματα γης, από θέματα νικελίου 2 εκατομμύριων τόνων, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, έδωσαν προσφορά 2 επενδυτές. Η κοινοπραξία της Στέρνα με τον κύριο Δασκαλάκη προσφέρει το ποσό του 1 ευρώ συνολικά. Πακέτο. Δεν είναι αστείο. Αυτή είναι η επίσημη τοποθέτησή τους. Αν αυτό δεν είναι ξεφτύλα, τότε τι είναι? Ενώ οι Ιλλανδοί προσφέρουν, είναι πιο απλό χέριδες αυτήν, 1,5 ευρώ, όχι ευρώ, 1,5 ευρώ για κάθε στρέμμα γης. Πακέτο. Αν αυτό δεν είναι ξεφτύλα, τότε τι είναι? Το φάγανε από την ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που παίζει το Μαυρογιαλούλο, ταιριάζει γάτι. Τις τελευταίες μέρες, για να κρύψουν το έγκλημα του ξεπουλήματος, το σκάνδαλο του 1 ευρώ για τη ΛΑΡΚΟ, έρχονται γύρω-γύρω από την απελπισία τους, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Σαν τους κλέφτες κάνουν καταδρομικές στα χωριά μας και προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, να μας διασπάσουν μεταξύ μας σε προνομιούχους και μη, να μας βάλουν κομμωτικές ταμπέλες. Η ΛΑΡΚΟ είχε πολλά χρέη, είναι ζημιογόνα, επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο, κάθεστε και πληρώνεστε, υπήρχε ασυδοσία στα δικαιώματα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, στους οικισμούς δεν υπήρχαν ρολόγια και άλλα τέτοιου πολιτικού επίπεδου επιχειρήματα. Ντρέπεται και η ντροπή με το θράσος τους. Γιατί η ΛΑΡΚΟ συσσόρευσε χρέη? Γιατί δεν είχε έσοδα? Γιατί δεν είχε δυνατότητες? Ή γιατί οι κυβερνήσεις που ήταν εργοδότες στη ΛΑΡΚΟ φρόντισαν συνειδητά να μπαίνει μέσα, να μην αξιοποιούν τις δυνατότητες έτσι ώστε να... και να μην αξιοποιήσουν και δεν αξιοποιήσαν τις δυνατότητές της έτσι ώστε να την απαξιώσουν και να την οδηγήσουν σήμερα στην εκποίηση? Να θυμίσουμε την υπερτομολόγηση στη μέτωπο μάλιστα της ΛΑΡΚΟ ΔΕΗ από το 1992 μέχρι και σήμερα? Να θυμίσουμε τα ρουσφετολογικά γραμμάτια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε ημέτερους μεγαλοπρομηθευτές και ταβατζίδες εργολάβους που τα άρπαζαν από τη μία για να μαζεύουν ψήφους και παράλληλα πάνω από μια 20ετία εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ πληρώνουν και μέχρι σήμερα το σκλαβοπάζαρό τους? Να θυμίσουμε το σκάνδαλο φθηνής προπόνησης του νικελίου όταν οι τιμές του ήταν στα ύψη και μάλιστα πρόεδρος ήταν ο πατέρας του σημερινού υπουργού?
εποχή που καταγράφηκαν πάνω από 500 εκατομμύρια διαφυγόντα κέρδη. Να θυμίσουμε ότι με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευθύνη όλων των κυβερνήσεων ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες παραγωγής ανοξείδων του χάλιβα, καθαρού νικελίου και κοβαλτίου, προϊόντα τεράστιας υπεραξίας. Να δούμε τα τελευταία 3 χρόνια που διόρισαν τάχα μου τι ορκωτούς λογιστές για να κάνουν ειδική διαχείριση με διαβάνια. Η γραπτή τοποθέτηση του ειδικού διαχειριστή που κοινοποιήθηκε ως απάντηση του Υπουργού Οικονομικών σε ερώτηση κοινοβουλευτικού κόμματος τα λέει όλα. Ο ίδιος ο ειδικός διαχειριστής λέει το κόστος παραγωγής σήμερα είναι 29.000 ευρώ ο τόνος. Δεν λέει ότι το παρέλευε 14.000 ευρώ το τόνο και ποτέ ιστορικά δεν είχε ξεπεράσει τις 17.000 ευρώ. Με απαντήσεις τέτοιου πολιτικού επίπεδου κουνούν το δάχτυλο μέσα στη Βουλή. Ποιος ευθύνεται που δεν εργαζόμαστε αλήθεια, καθόμαστε και πληρωνόμαστε, είμαστε κοπρίτες, οι εργαζόμενοι, ή αυτοί έσβησαν τα καμίνια γιατί στόχο έχουν να μας βγάλουν και εμάς έξω από τη Λάρκο. Ντροπή τους. Εμείς καθημερινά ζητάμε σχέδιο συντήρησης και προετοιμασίας επαναλειτουργίας. Καθημερινά ζητάμε να μας δώσουν εργασία. Αυτοί μας προτείνουν να βγούμε εντελώς έξω από τα πόστα εργασίας, να καθόμαστε στο σπίτι και να μας πληρώνουν και εμείς αρνούμαστε. Γιατί γνωρίζουμε ότι μέσα στα πόστα εργασίας, με τη συνέχιση του αγώνα και την αλληλεγγύη, θα έρθει και η στιγμή που θα αναγκαστούν να μας δώσουν τη δουλειά μας πίσω. Ποια ασυδοσία υπήρχε στα δικαιώματα των εργαζομένων? Το ότι είχαμε ασφαλιστήριο ζωής σε μια επιχείρηση που καταγράφει 80 νεκρούς την ώρα εργασίας και εκατοντάδες θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες και σακατεμένους σε χώρους ζωής. Τους καλούμε να βάλουν σε λειτουργία τη Λάρκο, να αφήσουν τα υπουργικά τους γραφεία και να έρθουν να πιάσουν δουλειά δίπλα μας. Και εμείς θα τους δώσουμε τα διπλά από αυτά που έχουν πάρει οι εργαζόμενοι της Λάρκο από τα ασφαλιστήρια ζωής. Όσοι τα πήραν, γιατί στους περισσότερους ακόμη και αυτά μας τα έχουν κλέψει. Και κάθε απόγευμα να έρθουν εδώ να πιάσουν δουλειά και κάθε απόγευμα να πηγαίνουν απέναντι στο νεκροταφείο και να ανάβουν τα καντήλια αυτών που σκοτώθηκαν στη Λάρκο και αυτών που πέθαναν από επαγγελματικές ασθένειες. Και κάθε βράδυ, μετά από μια τέτοια ημέρα, να κάνουν σύγκριση, να τα βάζουν κάτω και να λένε θα πάρουμε τόσα τα ασφαλιστήρια ζωής και μας κοστίζουν τόσο τα καντήλια και τα μάρμαρα στα νεκροταφεία. Να δούμε τότε αν εμείς έχουμε δίκιο για αυτή. Και στο τέλος να βρεθεί μια κυβέρνηση και να τους ταρπάξει ακόμη και αυτά τα ψίχουλα. Το ότι παίρναμε ανώτερη υποζημίωση 24 μισθούς, καλά, δεν τρέπονται λίγο. Τα λένε αυτά όταν την ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάνε, υπάρχουν συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν μετά από 40 χρόνια και επειδή είχαν την ατυχία να φύγουν 2 μήνες πριν την ειδική διαχείριση, δεν έχουν πάρει φράγκο. Να, ναι, τόσα θα έπρεπε να πάρουμε οι εργαζόμενοι της Λάρκο μετά από 4 δεκαετίες. 24 μισθούς, αλήθεια, αυτοί πόσα παίρνουν κάθε μήνα από τη βουλευτική τους αποζημίωση? Κάνουν ανταλλαγή, τους το προτείνουμε. Τους προτείνουμε να έρθουν να εργαστούν στις βάρδιες και να τους δώσουμε 48 μισθούς, τα διπλά. Να δουν πώς είναι να εργάσεις σε νύχτα, Πάσχα, Καθαρή Δευτέρα, τις εθνικές εορτές που τα παιδιά σου κάνουν παρέλαση που λένε το ποίημα στο σχολείο. Να φεύγεις για τη δουλειά και να τα αφήνεις με πυρετό την πρωτογωνιά. Να γατζώνονται στο πόδι σου φωνάζοντας μη φεύγεις μπαμπά, κάτσε να περιμένουμε τον Άγιο Βασίλη, και εσύ να αναγκάζεσαι να τους λες 1000 φανφάρες για να τα καλμάρεις. Και μετά με αυτή την ψυχολογία να πας στο πόστο, στη φωτιά και το σίδερο, με μόνη παρηγοριά ότι δεν είσαι μόνος, ότι έχεις δίπλα σου τον συνάδελφο που έχει την ίδια ψυχολογία και 8 ώρες κάθε μέρα για 40 χρόνια εκεί δίπλα τσακώνεσαι για ψιλουπίδωμα, αλλά ενώνεσαι για να τα βάλεις με θεούς και δαίμονες και προσπαθούν
σε αυτούς τους δεσμούς αίματος που έχουν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους, να βάλουν το διηγητήριο της διάσπασης, γελαστήκανε. Δεν θα περάσει. Έχουμε βαφτιστεί αδέρφια σε αίμα και σε ιδρώτα. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, πολλοί μας ρωτούν τι έχουμε καταφέρει. Τους καλοπροαίρετους αυτή την ερώτηση προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα, γιατί όποιο αποτέλεσμα έχει αυτός ο αγώνας είναι και δικό σας αποτέλεσμα. Η σημερινή σύσκεψη έχει και αυτόν τον χαρακτήρα. Όλοι εσείς ήσασταν, είστε και με τη σημερινή σας παρουσία δηλώνετε ότι θα είστε το επόμενο διάστημα δίπλα μας. Είναι δικαίωμά σας να γνωρίζετε. Επιβάλλεται να ρωτάτε. Είναι υποχρέωσή μας να απαντάμε και να συζητάμε μαζί σας. Μαζί τα έχουμε καταφέρει. Χωρίς εσάς θα είχαμε τελειώσει. Στους κακοπροαίρετους όμως, σε αυτούς που μας βαράνε την πλάτη στις φωτογραφίες, αλλά σε κάθε στιγμή και αδυναμία προσπαθούν να αναδείξουν το ότι ο αγώνας δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα, είναι γεγονός ότι γνωρίσαμε και τέτοιους μέσα στη τριετία, αλλά μάθαμε και να ξεχωρίσουμε εχθρούς από τους φίλους. Σε αυτούς λοιπόν απαντάμε αντικειμενικά και με χειροπιαστά αποτελέσματα. Είναι ή δεν είναι άθλος που οφείλεται στον αγώνα και στην αλληλεγγύη που έχει δεχτεί αυτός το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει μέρος της χώρας μας που να μην γνωρίζει τις δυνατότητες της ΛΑΡΚΟ. Πριν 3 χρόνια δεν γνώριζαν πολύ. Σήμερα όλοι κάτι γνωρίζουν. Η κυβέρνηση δυσκολεύεται να ανακηρύξει επενδυτή για αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί έχουμε αναδείξει ότι η ΛΑΡΚΟ είναι ένα χρυσορυχείο και η κυβέρνηση τη χαρίζει έναντι πινακίου φακής. Είναι χαρακτηριστικά τα χθεσινά λεγόμενα του ειδικού διαχειριστή. Την επόμενη εβδομάδα, μας είπε ο ειδικός διαχειριστής, θα στείλει επιστολή στην κυβέρνηση και θα προτείνει τον προτιμητέο επενδυτή. Αλλά από ό,τι όλα δείχνουν, όπως είπε, η κυβέρνηση δεν θα απαντήσει. Θα αφήσει να περάσουν 5 μέρες και με βάση τον νόμο προβλέπεται ότι αν δεν απαντήσει σε 5 μέρες θεωρείται ότι συμφωνεί με την πρόταση του ειδικού διαχειριστή. Τέτοιοι είναι. Κρέμονται πίσω από τις επιλογές που όλοι μαζί πήρανε. Δεν τολμούν να πούν συμφωνούμε, ναι εμείς το προτείνουμε. Είναι ή δεν είναι άθλος ότι παρά το γεγονός ότι είχαν ψηφισμένους νόμους και αποφάσεις των δικαστηρίων να μας απομακρύνουν εντελώς από το χώρο εργασίας και από τα σπίτια του οικισμού, εμείς συνεχίζουμε και είμαστε μέσα. Σήμερα που μιλάμε, σύμφωνα με αυτά που είχαν ψηφίσει, έπρεπε να ήμασταν απολυμμένοι και έξω από τη ΛΑΡΚΟ. Ακόμη και τα τελευταία δεδομένα που μας είπε χθες η ειδική διαχείριση, ότι με την κυβέρνηση αποφάσισε να μας κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τέλος Μαΐου, ακόμη και αυτό είναι νίκη. Δεν πατάμε στα σύννεφα. Ούτε λέμε ότι έχουμε βγει κερδισμένοι σε όλα τα επίπεδα από αυτόν τον αγώνα. Αλλά είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι 3 χρόνια το παλεύουμε. Συνεχίζουμε να είμαστε μέσα στο ρινγκ και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι τη νίκη. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και επενδυτές είναι δυνατοί, αδίστακτοι, δύσκολοι αντίπαλοι. Αλλά 3 χρόνια με περηφάνεια τους κοιτάμε στα μάτια και συνεχίζουμε να τους παλεύουμε. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, τελευταία φορά που ανταμούσαμε για να συζητήσουμε μέσα σε μια τέτοια σύσκεψη ήταν τον Ιούλιο, πριν 6 μήνες, λίγο πριν την ομαδική απόλυση όλων των εργαζομένων, λίγο πριν την οριστική παύση λειτουργίας. Τότε στην κυβέρνηση είχαν ψηφίσει ότι δεν θα επαναπροσληφθούν εργαζόμενοι στις εργολαβίες και οι υπόλοιποι θα βγαίναμε από τις βάρδιες, ενώ παράλληλα προβλεπόταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου που μας πέρασε να μας είχαν απολύσει οριστικά και ξεκουμπήσει τελείως από τη ΛΑΡΚΟ. Το γεγονός ότι σήμερα, 1 μήνα μετά δηλαδή από αυτό που προέβλεπε η τροπολογία που ψήφισαν τον Ιούνιο,
Συνεχίζουμε να είμαστε μέσα στις βάρδιες και παρά τις προσπάθειες που έκαναν δεν έχουν καταφέρει να απολύσουν οριστικά, να απολύσουν οριστικά από τη Λάρκο ούτε έναν εργαζόμενο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον αγώνα μας είναι αποτελεσματικό και παλεύει υπέρ των εργαζομένων. Από ό,τι μας είπαν επίσημα, θα δώσουν παράταση στις συμβάσεις μας μέχρι 31 Μαΐου. Ακόμη και αυτό που εξασφαλίζει την παραμονή μας για τους επόμενους 5 μήνες, νίκη είναι. Πριν 3 μέρες δεν ήταν δεδομένο. Ζήγησαν καλά την αποφασιστικότητα των εργαζομένων, την αλληλεγγύη και για να αποφύγουν την ανάπτυξη νέων αγώνων στην προεκλογική περίοδο, κάνουν άλλον έναν ελιγμό. Θα ξανάρθουν. Το γνωρίζουμε ότι θα ξανάρθουν. Θα είμαστε εδώ όμως και θα τους περιμένουμε. Το γνωρίζουν και αυτό. Το γνωρίζουν καλά ότι θα είμαστε εδώ και θα τους περιμένουμε. Το γνωρίζουν ότι εμείς είμαστε οι σπιτονικοκύριδες. Σε αυτή τη φάση όλοι μας, όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την έκβαση αυτού του αγώνα, πρέπει να μην μείνουμε στην προεκλογική αναμονή, στην αναμονή της εισόδου του επενδυτή. Άλλωστε, από ό,τι όλα δείχνουν, δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα και γρήγορα το κουβάρι της εκποίησης. Πρέπει τώρα, πιο δυνατά από κάθε άλλη φορά, να εκφραστεί η αλληλεγγύη από όλη την εργατική τάξη της χώρας μας. Να εκφραστεί η αποφασιστικότητα και η συμμαχία των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ με άλλα επαγγέλματα της περιοχής μας, τις γυναίκες, τους νέους, τους μαθητές και τους φοιτητές, τους κατοίκους. Αυτά που έχουν επιβάλει στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ έχουν συμπαρασύρει στη φτώχεια και στην ανέχεια ολόκληρες τις περιοχές γύρω μας. Από την Καστοριά και τα Σέρβια έως την Εύβοια, τη Βιωτία και την Έδρα της ΛΑΡΚΟ μέχρι τη Λοκρίδα. Όσο εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ μας παίρνουν υπόψη. Ως μέτωπο ολόκληρων των περιοχών που υπερασπιζόμαστε τη συνέχιση της λειτουργίας της, μας φοβούνται. Ως μέτωπο, ως πανελλαδικό κύμα αλληλεγγύης που υπερασπίζεται αυτόν τον αγώνα, χάνουν το περιθώριο να μας αγγίξουν, οδηγούνται βήμα-βήμα στην υποχώρηση. Καμιά αναμονή. Δεν υπάρχει επισυχασμός. Μετά τις εκλογές τι, γνωρίζουμε τα σχέδιά τους. Βαρύδια μας ανεβάζουν, βαρύδια μας κατεβάζουν. Έχουν ψηφισμένα προγράμματα ανεργίας εδώ και 6 μήνες. Μάλιστα τους έχουν δώσει και όνομα. Προγράμματα κοινοφελούς εργασίας και παγκοσμιοποίησης τα λένε. Έχουν βάλει λιτούς και δεμένους να μας πείσουν να συνενέσουμε και να τα αποδεχτούμε. Αλλά δεν θα τους ξημερώσει τέτοια μέρα. Σε αυτή τη φάση πρέπει να βγούμε με όρους αντεπίθεσης. Όχι μόνο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε κάθε περίπτωση, αλλά διεκδικώντας εδώ και τώρα χρονοδιάγραμμα ενιαίας επαναλειτουργίας και την καταβολή του μόχθου μας. 3 χρόνια μας έχουν ξακατέψει. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε την ακρίβεια. Δεν βγαίνει πέρα η ζωή με την ανασφάλεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και με μισθούς ψίχουλα. Μας απαξιώνουν που καθόμαστε. Εμείς θέλουμε να πιάσουμε την πέτρα και να τη στύψουμε. Θέλουμε να πάρουμε το χώμα και να το μετατρέψουμε σε ατσάλι. Αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Έτσι έχουμε μάθει να βγάζουμε το ψωμί μας. Τίμια, με αξιοπρέπεια. Αυτοί, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των επενδυτών, μας κρατούν στην ομοιρία και στην απαξίωση. Μας οδηγούν στον εκφυλισμό και στην τελική παραίτηση. Δεν θα τους περάσει. Μην νομίζει η κυβέρνηση πως αν ανακηρυχθεί ο επενδυτής θα ξεμπλέξει μαζί μας. Η ευθύνη που έχει για το μέλλον μας είναι διαχρονικές και θα είναι διαχρονικές μελλοντικά. Μην τολμήσει να σκεφτεί ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ από το βορρά έως το νότο θα βγούμε έξω από την εργασία, έστω και για 1 λεπτό της ώρας. Έχει τις τριχές Βάρνα απέναντί μας και απαιτούμε να τις μαζέψει εδώ και τώρα. Αυτή τη στιγμή, πριν τις εκλογές, θα την πληρώσει έτσι κι αλλιώς πολιτικά την εκποίηση της ΛΑΡΚΟ. Να βάλουν όμως την κυβέρνηση καλά μες στο μυαλό τους και να ακούσουν αυτή τη φορά αυτό που τους λέμε. Η μη διασφάλιση της ενιαίας επαναλειτουργίας όλων των θέσεων εργασίας και η μη καταβολή του μόχθου μας θα την καταστρέψει. Θα το πληρώσει το τίμημα πανελλαδικά. Μας χρωστά πολλά. Να αφήσει τα όλα έγιναν εντάξει
Έχουμε εμπιστοσύνη στον ειδικό διαχειριστή ότι έκανε ορθά τη δουλειά του απέναντι στους εργαζόμενους. Να σταματήσει να κλείνει τα αυτιά και τα μάτια σε οποιοδήποτε τεκμηριωμένο στοιχείο της δίνουμε. Να μετρήσει καλύτερα. Ο ειδικός διαχειριστής και η παρέα του μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών, ενώ όλοι αυτοί που στηρίζουν τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ πανελλαδικά είναι χιλιάδες. Μας οφείλει να μας επιστρέψει τουλάχιστον 15% επτοετήσιο εισόδημά μας για κάθε έτος της τελευταίας τριετίας. Καταπάτησε ακόμη και τον εγκληματικό νόμο που ψήφισε. Οφείλει να μας καταβάλει τη διαφορά της αποζημίωσης. Το ασφαλιστήριο ζωής, να εξοφίζει τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν την ειδική διαχείριση. Σε αυτή τη βάση, παίρνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που μας ανακοίνωσαν μόλις χθες τηλεφωνικά, αναμένουμε και επίσημη τοποθέτηση από την κυβέρνηση. Τα λόγια τέλος, τα γραπτά μένουν, όπως μας έχει δεσμευτεί άλλωστε. Την εβδομάδα που έρχεται, τα σωματεία μας θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Θα πραγματοποιήσουν τις επαφές στο άμεσο επόμενο διάστημα με τα νέα δεδομένα που μας ανακοίνωσαν. Οι εργαζόμενοι θα εκτιμήσουμε συνολικά, συλλογικά και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί, όπως το πήγαμε 3 χρόνια, ποια είναι τα επόμενα βήματα του αγώνα. Γνωρίζουμε ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τους ελιγμούς, δεν έχει αλλάξει. Είναι δεδομένο ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε άλλον έναν ελιγμό κατά την πίεση της ετοιμότητας που έχουμε σε συνδυασμό την πίεση που δημιουργεί αντικειμενικά και η προεκλογική περίοδος. Σας καλούμε να ενημερώσει ο καθένας από το μετερίζι του για τις εξελίξεις στη ΛΑΡΚΟ, τα μέλη στο φορέα που είναι γραμμένος, τους φίλους του, τους συναδέλφους του. Σας καλούμε να εκφράσετε την αλληλεγγύη με όποιον τρόπο εσείς νομίζετε που τον ξέρετε καλύτερα από μας. Σας καλούμε να είστε σε ετοιμότητα στην αντεπίθεση που συλλογικά την επόμενη εβδομάδα θα αποφασίσουμε το πότε και πώς θα την πραγματοποιήσουμε. Από καρδιάς, για ακόμη μία φορά, εκ μέρους όλων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, από τη Βόρεια Καστοριά και Σέρβια μέχρι την Έδρα, στην Αθήνα, την Έφια, τη Βιωτία, εδώ τη Λεωκρίδα, σας μεταφέρω ότι χωρίς εσάς δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές μας δίπλωσαν τα χτυπήματα που μας έδωσαν, μας έριξαν κάτω, αλλά κάθε φορά ήσασταν εσείς που μας δώσατε το χέρι και μας ξανασηκώσατε. Σήμερα, μετά από 3 χρόνια αγώνα, όσο η φλόγα αυτού του μετώπου μένει αναμένει, δεν φοβόμαστε κανέναν. Δεν τολμά κανένας να μας κουνήσει από τη δουλειά μας και από τα σπίτια μας. Σήμερα, μετά από 3 χρόνια αγώνα, σας δηλώνουμε με τα βεβαιότητας ότι το σκαρί μας, την τρικεμία που βιώνουμε οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, άντεξε γιατί είχαμε εσάς δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε απέναντί μας. Μας έχετε δώσει μάθημα ζωής, δηλώνουμε απλοί στρατιώτες όπου και όποτε χρειαστεί ο αγώνας σε οποιονδήποτε τόπο δουλειάς. Δεν το λέμε από υποχρέωση. Το λέμε πλέον από εμπειρία. Είμαστε πλέον σίγουροι ότι μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε το μέλλον, όχι μόνο το δικό μας σαν εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, αλλά όλη της εργατικής τάξης. Είναι αλήθεια και φέτος η πρωτοχρονιά, για 3η χρονιά, στη φυλακή μας βρήκε τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Είναι αλήθεια ότι σκεφτόμαστε και νοσταλγούμε τη χαρά, μας έχει λείψει. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι έχοντας εσάς δίπλα μας είμαστε ζωντανοί, όρθιοι και έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τη νίκη, μέχρι η τσιμινιέρα της ΛΑΡΚΟ να ξανακαπνίσει, μέχρι στα μεταλλεία να ξανασηκώσουν αντάρα τα φουρτέλα και να δώσουν την ανάσα που χρειάζονται τα πνευμόνια μας αυτή τη στιγμή, τη βουή που χρειάζονται τα αυτιά μας. Μέσα από αυτή τη δύναμη που μας δίνεται, τους λέμε και ας τον βάλουν μια για πάντα και στο μυαλό τους. Αυτούς που κυβερνούν σήμερα, που κυβέρνησαν χθες, που θα κυβερνήσουν αύριο. Τη ΛΑΡΚΟ θα την ξαναβάλουμε σε λειτουργία. Ενιαία
όπως τη γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Θα ανακτήσουμε όλα τα δικαιώματά μας. Θα πάρουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ που μας χρωστούν από το μόχθο μας. Θα κερδίσουμε κι άλλα για να ζήσουμε τις οικογένειές μας με αξιοπρέπεια. Από τη Λάρκο, ο καθένας με τη σειρά του, όταν θα έρθει η ώρα θα πάρουμε σύνταξη και θα δώσουμε τη σκυτάλη να εργαστούν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, όπως την πήραμε από τους παππούδες μας και από τους πατεράδες μας. Τους λέμε να ακούσουν καλά τα λόγια του ποιητή. Μη καρτεράτε να λυγίσουμε, μήτε για μια στιγμή. Μη τόσο στην κακοκαιριά, λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, μα πάρα πολύ αγαπήσει. Σας ευχαριστούμε, χρόνια πολλά, καλούς αγώνες, συνεχίζουμε μέχρι την νίκη.